Συδημότες και συδημότησες, σας ευχαριστώ για τη μαζική και συγκινητική παρουσία σας σήμερα εδώ στην κεντρική μας ομιλία, την ημέρα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Με τη βοήθεια του Θεού και των Αγίων, με τη στήριξή σας, την θέλησή σας για αλλαγή, πάμε βήματα μπροστά για το Δήμο Εορδαίας, για να βγάλουμε το Δήμο από το τέλμα, την αδράνεια που δημιούργησαν αυτοί που σήμερα διεκδικτούν την ψήφο σας και ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση που βιώνει ο Δήμος Εορδαίας. Με την παρουσία σας σήμερα νιώθω πως πραγματικά καταλαβαίνετε τι θέλουμε να κάνουμε στον τόπο μας. Να πορευτούμε μπροστά για να πάμε αγωνιστικά για να βγάλουμε τον τόπο μας από τη στασιμότητα που την έχουν καταδικάσει όλοι οι προηγούμενοι. Σήμερα αγαπητοί φίλες και φίλοι θα πούμε αλήθειες. Όπως άλλωστε κάνουμε από την πρώτη στιγμή που συγκροτήσαμε το συνδυασμό μας μπροστά για την Εορδαία. Γιατί πρεσβεύουμε κάτι το διαφορετικό. Γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τη σχέση πολίτη με το Δήμο. Να χτίσουμε ένα νέο, σύγχρονο Δήμο Εορδαίας. Ποιοι είμαστε αλήθεια? Είμαστε ένας ανεξάρτητος συνδυασμός που με αίσθημα ευθύνης, δικαιοσύνης και αξιοκρατίας συγκροτήσαμε το ψηφοδέλτιό μας με αξιόλογες προσωπικότητες από όλους τους κοινωνικούς χώρους, από όλα τα χρώματα, από όλα τα κόμματα. Αλλάζουμε λοιπόν για το καλό του τόπου μας, για το Δήμο Εορδαίας. Αλλάζουμε για τον νέο και χτίζουμε το νέο Δήμο Εορδαίας αλλάζοντας νοοτροπίες. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι αλήθεια από τις κουβέντες που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα με τις πολίτες, ξεκινώντας από την πόλη και όλες τις κοινότητες, μας λένε ότι υπάρχει ένας Δήμος κλειστός στους πολίτες, ένας Δήμος άγνωστος στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν σήμερα από εδώ, από αυτό το βήμα, δίνουμε ένα συμβόλαιο τιμής ότι θα αλλάξουμε το Δήμο, θα αλλάξουμε νοοτροπίες, θα κάνουμε ένα Δήμο ανοιχτό στους πολίτες, ένα Δήμο ανοιχτό στην κοινωνία, ένα Δήμο που καθημερινά θα απολογείται για τα τεκτενόμενα. Προς αυτή λοιπόν... την κατεύθυνση δημιουργούμε ηλεκτρονική σελίδα στο Δήμο, λοιπόν, για να γνωρίζουν οι πολίτες τις συνεδριάσεις και βεβαίως να γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε ως Δημοτική Αρχή εμείς και τι θέλει να κάνει στο σύνολο η Δημοτική Αρχή. Άρα λοιπόν, ανοιχτή στους πολίτες, αποκεντρωμένες συνεδριάσεις σε όλους τους πρώην Δήμους, σε όλους τους άξονες, στον άξονα Βερμίου, στον άξονα Αγίας Παρασκευής, στον άξονα Μουρικίου. Σε συνεργασία με τους Προέδρους θα κάνουμε αποκεντρωμένες συνεδριάσεις για να γνωρίζουν οι πολίτες τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και ποιο νέο Δήμο, σύγχρονο Δήμο θέλουμε να δημιουργήσουμε για καλύτερη ποιότητα, για ανάπτυξη, για καλύτερο περιβάλλον, για να πάμε μπροστά για το νέο σύγχρονο Δήμο Εορδαίας. Με αξιοποίηση λοιπόν του στελεχειακού δυναμικού, με συλλογικό πνεύμα, με εθελοντισμό, πάμε βήματα μπροστά για την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που θέτουν στις επαφές μας οι πολίτες, γι' αυτό το χάλι που σήμερα παρουσιάζει η πόλη και οι κοινότητες και κάποιοι ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε? Να καθαρίσουμε το Δήμο, να δημιουργήσουμε καλύτερους όρους και προϋποθέσεις, να συλλέγουμε τα σκουπίδια σε ώρα που δεν προκαλούμε, να καθαρίσουμε την πόλη, να φτιάξουμε καλύτερους δρόμους, να υπάρχει καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες, να υπάρχουν κανόνες με τη δημοτική αστυνομία που είναι άγνωστη για τους πολίτες του Δήμου Εορδαίας. Ήταν στο χώρο της ΑΕΛΒΑΛ, σε ένα χώρο που τον κλέψανε, λοιπόν, και σήμερα υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Να δημιουργήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση καλύτερες
καλύτερα πάρκα, καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερες παιδικές χαρές. Να ξυπνήσουμε συνειδήσεις των πολιτών εντάσσοντας τα δημοτικά σχολεία, τα παιδιά να αγαπήσουν τις παιδικές χαρές και τα πάρκα και βεβαίως να τα υιοθετήσουν για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, να δημιουργήσουμε μία όαση πρασίνου στις γειτονιές. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι? Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Δήμο. Ο Δήμος μας είναι αλήθεια ότι υστερεί έναντι άλλων Δήμων. Υστερεί στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την ένταξη νέων έργων. Είναι αδιανόητο σε έναν μεγάλο Δήμο όπως είναι ο Δήμος Εορδαίας να μην υπάρχει καλή συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών, των στελεχών και των εργαζομένων με τη Δημοτική Αρχή. Είναι αδιανόητο η Δημοτική Αρχή να επικοινωνεί με τις τεχνικές υπηρεσίες και την πολεοδομία διαλληλογραφίας και να βρίσκεται στα δικαστήρια, και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καλό προγραμματισμό για να εντάξουμε έργα για το μεγάλο Δήμο Εορδαίας. Και σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν σημαντικές ευθύνες που σήμερα είμαστε σε αυτό το χάλι ως Δήμος Εορδαίας. Για τα ζητήματα που αφορούν την τηλεθέρμανση, που είναι μία αμαρτωλή διαδικασία. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε σοβαρά προβλήματα το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ο ΑΕΣ Καρδιάς, οι ώρες λειτουργίας είναι ελάχιστες και οι δεσμεύσεις που έχει ο Υπουργός κύριος Σταθάκης, ακόμα και ο Πρωθυπουργός που ήρθε στην περιοχή μας, είναι δεσμεύσεις και λόγια του αέρα. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ένα συμβόλαιο για τους πολίτες του Δήμου Εορδαίας ότι μέχρι την ένταξη της πέμπτης μονάδας θα υπάρχει τηλεθέρμανση και θα λειτουργούν αυτές οι μονάδες. Γιατί πήρε η ΔΕΗ τα σπλάχνα από την περιοχή και δεν μπορεί να αφήσει ένα Δήμο να κρυώνει ένα Δήμο στο έλεος προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν σημαντικές ευθύνες, γιατί πράγματι δεν φρόντισε η Δημοτική Αρχή και όλοι αυτοί από την περιφέρεια, από τις στρογγυλές καρέκλες που καθίσαν, που είναι 25 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν κάνανε απολύτως τίποτε. Δεν φροντίσανε για να έχουν το επόμενο διάστημα τηλεθέρμανση οι πολίτες στο Δήμο Εορδαίας, όπως φρόντισαν στη γειτονιά μας κάποιοι άλλοι δίπλα μας, εδώ στο Δήμο Αμιντέου, και δημιουργήσανε μικρή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να ενισχύσουν την τηλεθέρμανση. Είμαστε στο 2019 και μόλις τώρα σχεδιάσαν την ένταξη και την προμελέτη ένταξης του έργου σύνδεσης της πέμπτης μονάδας με την τηλεθέρμανση. Μία τηλεθέρμανση, αγαπητοί φίλοι, που πάλι θα είναι στον αέρα, διότι θα έχει τροφοδοσία μόνο και μόνο από μία παροχή που είναι η πέμπτη μονάδα. Δεν έχουν εξασφαλίσει εναλλακτική μορφή τροφοδοσίας θερμικού ατμού για την τηλεθέρμανση της πόλης μας, για την τηλεθέρμανση του Δήμου. Τι θα κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Θα δημιουργήσουμε στο χώρο της ΑΕΒΑΛ μικρές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να ενισχύσουμε την τηλεθέρμανση, είτε από βιοαέριο, είτε από αέριο, είτε από πάνελ, για να μπορέσουμε να έχουμε εξασφάλιση το επόμενο χρονικό διάστημα θέρμανση στην τηλεθέρμανση και στην πόλη. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν σημαντικές ευθύνες για το πρόβλημα της τηλεθέρμανσης. Και ο σχεδιασμός που έγινε ήταν απαράδεκτος και δεν υπάρχει εναλλακτική τροφοδοσία όσον αφορά την τηλεθέρμανση. Ένα έργο πρωτοποριακό. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε? Στα ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό, είναι ένας χώρος που πρέπει να ενώνει όλους τους πολίτες, ένας χώρος που να μην διαιρεί, και βεβαίως ο Δήμος μας έχει πάρα πολλούς καλούς συλλόγους και θα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Υπό την αιγίδα λοιπόν του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής δημιουργούμε μία ενότητα των συλλόγων, αγκαλιάζουμε όλους τους συλλόγους που προσφέρουν παράδοση στην περιοχή
και δημιουργούμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εκδηλώσεις για να δημιουργήσουμε μία εξωστρέφεια και να προσελκύσουμε επισκέπτες στην πόλη μας, στο Δήμο, στις κοινότητες. Προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργούμε ένα πολύ ωραίο έντυπο και μία ηλεκτρονική καταγραφή για να γνωρίζουν ότι εδώ στην πόλη παράγεται πολιτισμός. Τι άλλο θα κάνουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες? Θα δημιουργήσουμε στην είσοδο της πόλης την πολιτιστική μας ταυτότητα. Γιατί επιβάλλεται, γιατί ο Δήμος Εορδέας αυτή τη στιγμή δεν έχει να δείξει τίποτε άλλο παρά μια παρατημένη πόλη και κοινότητες, ένα παρατημένο Δήμο. Στην είσοδο λοιπόν του χώρου της ΑΕΒΑΛ θα δημιουργήσουμε μια πολιτιστική ταυτότητα αξιοποιώντας το ΟΔΙΟ, το Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών, το Παλαιοντολογικό Μουσείο, τις αποθήκες με ένα χώρο οικαστικών και ένα χώρο άθλησης, άθληση γυναίκα, άθληση και παιδί, και βεβαίως θα δημιουργήσουμε ένα μουσείο λιγνίτη. Ένα μουσείο λιγνίτη αξιοποιώντας τη μεγάλη οθόνη που υπάρχει μέσα στα ορυχεία μαζί με τον προσωμιωτή, φτιάχνοντας ένα πολύ ωραίο κτίριο που θα είναι επισκέψιμο από τα δημοτικά σχολεία, από τα πανεπιστήμια, για να δώσουμε ζωντάνια στο Δήμο Εορδέας που συνεχώς βουλιάζει και είναι μια παρατημένη ιστορία, και για αυτήν ευθύνονται κάποιοι που σήμερα περάσαν από την τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια τώρα και την έχουν παραμελήσει και σήμερα βγαίνουν και διεκδικούν την ψήφο σας. Ο πολιτισμός, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πρέπει να ενώνει. Δεν μπορεί να διαιρεί. Δεν μπορεί να υπάρχουν στον πολιτισμό κάποια καλά παιδιά που παίρνουν πακτολό επιδοτήσεων και κάποιοι άλλοι σύλλογοι που παίρνουν τα ελάχιστα. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα αξιοποιήσουμε όλους τους συλλόγους, όπως σας είπα, ανάλογα με τη δράση, ανάλογα με την παρέμβαση, ανάλογα με τις εκδηλώσεις, για να δημιουργήσουμε μία εξωστρέφεια. Να προσελκύσουμε πολίτες, να προσελκύσουμε επισκέπτες. Αλήθεια όμως, πώς μπορεί ένας επισκέπτης να σταματήσει στην πόλη μας? Υπάρχει κάποια στάση που μπορεί στο κέντρο εδώ της πόλης να έρθει ένα λεωφορείο και να αφήσει επισκέπτες? Όχι. Άρα λοιπόν διαμορφώνουμε την κεντρική οδό στην 25η Μαρτίου και δημιουργούμε μικρές παρεμβάσεις για να μπορέσουν να υπάρχουν στάσεις για να κατέβουν οι επισκέπτες και να γνωρίσουν τον Δήμο Εορδέας, την πόλη μας. Για τα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη, δημιουργούμε στο χώρο της ΑΕΒΑΛ μετά τη μεταλιγνητική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια, δημιουργούμε ένα αναπτυξιακό πάρκο. Θα δημιουργήσουμε ένα χώρο και ένα δέλεαρ προς τους επενδυτές και κυρίως στα μεγάλα συνεργεία και στις μεγάλες μεταπιτικές επιχειρήσεις, χωρίς να πληρώσουν ενίκη, χωρίς να πληρώσουν ρέμα, γιατί διαφορετικά, γιατί να έρθουν να επενδύσουν στην πόλη μας και στο χώρο της ΑΕΒΑΛ, μπορούν κάλλιστα να πάνε σε μία πόλη, σε έναν άλλο δήμο. Άρα δημιουργούμε συνθήκες για να μπορέσουν να έρθουν να επενδύσουν στο χώρο της ΑΕΒΑΛ επιχειρήσεις και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης για όλους τους νέους. Ανεξαιρέτως για όλους τους νέους, όχι για τους συμμετέρους, όχι για αυτούς που γυρνάνε στα σπίτια και τάζουν ότι την επομένη των εκλογών θα σας προσλάβουμε στο Δήμο. Είναι αδιανόητο σήμερα να παίζουν με την τύχη των νέων, να παίζουν με τον πόνο των ανέργων. Για μας όλοι οι άνεργοι είναι ίσοι, να υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει άλλωστε ο ΑΣΕΠ που μπορούν κάλλιστα να τον αξιοποιήσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Δημιουργούμε λοιπόν ένα πάρκο αναπτυξιακό. Παράλληλα, δημιουργούμε και κατασκευάζουμε μονάδες, όπως σας είπα, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, από αέριο και από βιομάζα και βεβαίως από πάνελ. Έτσι λοιπόν θα ενισχύσουμε και την τηλεθέρμανση και σταδιακά σιγά σιγά θα πρέπει να εντάξουμε και κάποιες κοινότητες στην τηλεθέρμανσή μας για να μπορέσουν και οι πολίτες στις κοινότητες να έχουν ίσα δικαιώματα όπως στην πόλη. Άρα λοιπόν πάμε να κάνουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη των κοινοτήτων μαζί με την πόλη μας. Τι άλλο δημιουργούμε?
στις εκτάσεις και στις αποθέσεις τις λεγόμενες στο χώρο της ΔΕΗ. Είναι μια ιστορία οι αποθέσεις αυτές που δεν ανήκουν ούτε στην περιφέρεια ούτε στο Δήμο. Το γνωρίζω πολύ καλά το θέμα και ως μέλος της διοίκησης της ΔΕΗ. Ανήκουν στη ΔΕΗ, έχουν καταγραφεί, έχουν μπει στο χρηματιστήριο, έχουν γίνει μετοχή. Τι θα πρέπει να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Θα πρέπει λοιπόν με έξυπνο τρόπο ο Δήμος Εωρδέας να νοικιάσει αυτές τις τεράστιες εκτάσεις και να τις δώσει στους νέους, στους ανέργους της περιοχής, γιατί και αυτοί έχουν δικαίωμα στη ζωή και γιατί πρέπει να τους κρατήσουμε στον Δήμο μας, στον τόπο μας, γιατί μόνο οι νέοι έχουν την ελπίδα για το αύριο. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα δημιουργήσουμε όλον αυτό το χώρο, θα εκτιμήσουμε πόσο θέλουν ένας άνεργος, πόσα στρέμματα θέλει για κηπευτικά, για παράδειγμα. Θέλει 50 στρέμματα. 50 στρέμματα. Πόσα στρέμματα θέλει κάποιος για να κάνει λεβάντα, για να κάνει δεδροκαλλιέργειες, για να κάνει άλλες καλλιέργειες. Με αξιοκρατία λοιπόν, με μεγάλη αξιοκρατία, σεβόμενους τους νέους και τους ανέργους της περιοχής, θα διαθέσουμε χωρίς επινοικίαση όλες αυτές τις εκτάσεις στους νέους για να αναπτυχθεί ο Δήμος και να μείνουν οι νέοι στον τόπο μας. Τι άλλο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα κάνουμε? Θα αναπτύξουμε τον άξονα του Βερμίου, που είναι ένας άξονας πλούσιος, ένας άξονας αγροτικός, κτηνοτροφικός, ένας άξονας που παράγει μεγάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων και έχει ένα μεγάλο οικονομικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει το οδικό δίκτυο αυτό να το βελτιώσουμε. Να βελτιώσουμε τους αγροτικούς δρόμους. Να βελτιώσουμε τον άξονα της Αγίας Παρασκευής και τουριστικά και εκμεταλλευόμενος με περισσότερες αρδευόμενες εκτάσεις. Τον άξονα του Μουρικίου. Να τον προσδώσουμε αναπτυξιακό χαρακτήρα. Λοιπόν, με περισσότερες αρδευόμενες εκτάσεις και επίσης να αξιοποιήσουμε τουριστικά τα αρχαιολογικά ευρήματα που υπάρχουν στο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες? Το ωραίο φράγμα του Περδίκα, που είναι μια παρατημένη ιστορία, πρέπει να τον αξιοποιήσουμε στην κατεύθυνση να είναι μια όαση πρασίνου και για τους ψαράδες και για την άθληση και για αθλήματα και για αγώνες και για να το επισκέπτονται οι πολίτες και από το Δήμο μας και από άλλες περιοχές. Να δημιουργήσουμε κατά κάποιο τρόπο μία εξωστρέφεια και να προσελκύσουμε νέους επισκέπτες, να τονώσουμε την πόλη και τις κοινότητες, να δώσουμε οξυγόνο στην παρατημένη ιστορία που λέγεται Δήμος Εωρδέας. Στα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Πολλοί ξέρετε, μιλάνε ότι την επομένη της μεταλιγνητικής περίοδου θα δημιουργήσουν συνθήκες για τον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, τους λέμε ότι δεν δημιουργήσαν αυτές τις συνθήκες. Έχουν ευθύνες. Για να μιλήσεις για τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να πατήσεις τη λάσπη στο χωράφι και να πεις μέσα στο στάβλο για να γνωρίσεις τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων και να κάνεις σημαντικές παρεμβάσεις προς όφελος αυτών των πολιτών για να δημιουργήσεις συνθήκες ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργούμε το γραφείο για τον πρωτογενή τομέα στον Δήμο μας. Ένα γραφείο στελεχωμένο με σύμβουλο επιχειρήσεων, με κτηνίατρο, με γεωπόνο, που τι θα κάνει? Το απλό και αυτονόητο. Δεν μπορεί άμεσα ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος να έχει την ενημέρωση. Θα πηγαίνουν οι σύμβουλοι αυτοί στην κοινότητα, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, να τους ενημερώνουν για τα προγράμματα που τρέχουν, να είναι πιο αποτελεσματικοί ώστε να εξυγχρονίσουν τα μέσα παραγωγής και να έχουν καλύτερη παραγωγή προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Έτσι θα δουλέψουμε για την κοινωνία, για να χτίσουμε ένα σύγχρονο Δήμο, να τον βγάλουμε από το τέλμα και την απομόνωση που τον οδήγησαν αυτοί που σήμερα διεκδικούν την ψήφο σας. Για τα ζητήματα που αφορούν τον οικισμό κομμάτων, θα σας πω μία αλήθεια λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες.
όταν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, ο Δήμος Εορδαίας στα 4-4,5 χρόνια δεν ήρθε να ζητήσει ούτε μία καρπίτσα. Όλοι επικαλούνται τους διπλανούς δήμους που αναπτύσσονται, είτε την Κοζάνη, είτε τη Φλόρινα, είτε τα Τρίκαλα, είτε άλλους δήμους. Όμως αυτοί οι κύριοι που ήταν στις στρογγυλές καρέκλες 25 χρόνια και σήμερα ήταν αντιδήμαρχοι, ήταν δημοτικοί σύμβουλοι και στολίζουν τα ψηφοδέλτια των άλλων υποψηφίων, δεν κινηθήκαν ποτέ προς την κατεύθυνση να δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης και καλύτερου Δήμου Εορδαίας. Άρα λοιπόν αυτός ο οικισμός Κομάνου, που είναι μια παρατημένη ιστορία, που εδώ και 15 χρόνια είναι μέσα στα αγκάθια, μέσα στη βρωμιά, εάν ζητούσαν από τη ΔΕΗ να διαμορφώσουν κατάλληλα τον χώρο και να δημιουργήσουν συνθήκες για ένα σύγχρονο οικισμό, όλες οι κοινότητες που ήταν υπομετεγκατάσταση θα είχαν πάει στο σύγχρονο αυτό οικισμό, θα είχαν πέσει τα λεφτά στον υπόλοιπο μας και στις κοινότητες, στον Δήμο, θα είχε αναπτυχθεί ο Δήμος, θα είχε κινηθεί η αγορά, θα είχαν κινηθεί οι χτίστες, θα είχαν κινηθεί τα υλικά και θα είχαμε ένα σύγχρονο οικισμό εκεί σε αυτή την περιοχή. Άρα και εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν σημαντικές ευθύνες και οι ευθύνες αυτές έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι αυτοί που σήμερα κόπτονται για το μέλλον της περιοχής. Στα ζητήματα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που αφορούν τα αδέσποτα. Όλοι λένε, και ένας μάλιστα συνυποψήφιος είπε, ότι είναι ένα δύσκολο θέμα και δεν λύνεται πατώντας το κουμπί. Και πατώντας το κουμπί λοιπόν, και πατώντας τα πόδια μας και μαζί με τους αξιόλογους συνεργάτες μας, τολμάμε και άμεσα σε ένα τρίμηνο θα λύσουμε το μεγάλο ζήτημα που αφορά τα αδέσποτα. Είναι αδιανόητο να υπάρχει ένα κοινοκομείο σήμερα στον Δήμο μας που είναι χωρίς άδεια. Ένα κοινοκομείο που το συντηρούν κάποιες κυρίες από την φιλοζωική οργάνωση με εθελοντισμό, και αν λοιπόν σταματήσουν, όλα τα σκυλιά θα μπουν στην πόλη. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε άδεια, ούτε ένας δημοτικός υπάλληλος για να συντηρεί αυτό το κοινοκομείο. Άρα λοιπόν από το 2011 δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική παρέμβαση και όσον αφορά την ίδρυυση, και όσον αφορά την αποχέτευση, και όσον αφορά την αδειοδότηση, που υπάρχει ένα κοινοκομείο που αντί να υποδεχτεί 80 σκυλιά είναι 250 σκυλιά. Τι θα κάνουμε εμείς προς αυτή την κατεύθυνση? Πρώτον, θα δημιουργήσουμε συνθήκες για σύγχρονο κοινοκομείο. Προσωρινά θα στηρώσουμε, θα εμβολιάσουμε, θα τσιπάρουμε όλα τα αδέσποτα, θα τα συλλέξουμε σε ένα χώρο προσωρινά τεράστιο, όχι σε κελιά. Το χώρο λοιπόν στα ορυχεία, και στη συνέχεια θα υποχρεώσουμε τους κατόχους σκυλιών να τσιπάρουν τα σκυλιά τους και να πάρουν άδεια για να περιορίσουμε κατά κάποιον τρόπο τα αδέσποτα και με ωραίες ποτίστρες και ταΐστες περιφερειακά, περιμετρικά του Δήμου, να τα βγάλουμε έξω από το Δήμο για να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες και να υπάρχει μια ιδανική συμβίωση των πολιτών μαζί με τα σκυλιά. Στα ζητήματα που αφορούν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, την υγεία και την πρόνοια. Είναι προς τιμή μας που υπάρχει το Ποδοσάκιο νοσοκομείο, που είναι ένα στολίδι. Ένα στολίδι που φρόντισαν οι προηγούμενες διοικήσεις που πέρασαν να το διαμορφώσουν και να είναι αυτό το ιδανικό Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Είναι η πρόεδρος η προηγούμενη που πέρασε, η Μπούρτζου, ήταν ο Ανδρεάδης, ο συντοπίτης μας, ήταν ο Μαυρίδης και πολλοί άλλοι που βάλαν τον προσωπικό ιδρώτα για να διατηρήσουν το Ποδοσάκιο νοσοκομείο στην πόλη μας, και πρέπει να είναι στολίδι και να προσφέρει πανεπιστημιακού επίπεδου υπηρεσίες στους πολίτες. Έτσι λοιπόν θα στηρίξουμε το Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Θα δημιουργήσουμε μία πανεπιστημιούπολη για να δεχτούμε τις σχολές αυτές στον χώρο του στρατοπέδου. Ξέρετε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είπαμε θα πούμε αλήθειες. Διεδικήσαμε δύο τμήματα, αλλά οι προηγούμενοι δεν φροντίσαν
να έχουν πτηριακές υποδομές για να εντάξουν αυτές τις σχολές. Ψάχνουμε τώρα υποδομές στο 10ο Δημοτικό Σχολείο που κατασκευάζεται ή σε κάποιες άλλες υποδομές. Είναι αδιανόητο ένας σύγχρονος δήμος εορδέας που θέλει να είναι σύγχρονος να μην έχει υποδομές για να στηρίξει τέτοια τμήματα. Το τελευταίο διάστημα βγήκε στην επιφάνεια το ζήτημα από τον Δήμο και από τον Δήμαρχο με το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι μια περίπτωση να γελάει κανείς. Και το ΕΚΑΒ έχει κάνει τις εστάσεις του. Θα αγοράσουμε ένα ελικόπτερο 400.000, αλλά για να το λειτουργήσουμε, να το συντηρήσουμε, να το στελεχώσουμε, θα πρέπει να δώσουμε άλλες 500.000, όταν σήμερα υπάρχουν αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρείες και πολύ άμεσα μπορούν κατά κάποιο τρόπο λοιπόν να μεταφέρουν άμεσα τους όποιους τραυματίες τα επίγοντα περιστατικά. Τι θα κάνουμε εμείς με αυτά τα χρήματα? Θα δημιουργήσουμε 2 κινητές μονάδες στελεχωμένες με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να προσφέρουμε πρωτοβάθμια υγεία και περίθαλψη σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως και στις κοινότητες και στην πόλη μας και στο Δήμο. Και ξέρετε γιατί? Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες μας. Και να σας πω και κάτι άλλο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για να καταλάβετε τέλος πάντων και τις ευαισθησίες που διακατέχει το ψηφοδέλτιό μας, ένα ψηφοδέλτιο ενωτικό, αποφασιστικό, για να πάμε βήματα μπροστά. Έχουμε τεράστια ευαισθησία στους συνανθρώπους μας. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε τη σύνταξή μας. Κάποιοι άλλοι έχουν το μεροκάμα του. Κάποιοι άλλοι μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Όμως υπάρχει και μία άλλη μερίδα ανθρώπων που ζει στη φτώχεια και τη μιζέρια. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν τα προστοζήν. Και ένας σύγχρονος δήμος πρέπει να βλέπει και αυτούς τους συνανθρώπους. Γιατί ουέ και αλίμον, αν δημιουργήσουμε μία κοινωνία και μία πόλη δύο ταχυτήτων, μία πόλη και έναν δήμο που κάποιοι να ευημερούν και πια κάποιοι να έχουν προβλήματα επιβίωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος μας τι θα κάνει? Πέρα από την αξιοποίηση των 2 κινητών μονάδων για να προσφέρουμε περίθαλψη και στοργή και στα καπί και σε αυτούς που είναι ανήμποροι, θα δημιουργήσουμε κοινωνικές δομές στο Δήμο μας για περισσότερα συσίτια σε συνεργασία, και το λέω και είναι ένα στίχημα ζωής, μια δέσμευση προσωπική και του συνδυασμού μας για τον καλό Σαμαρίτη, και μια κοινωνική υποδομή για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους που αυτή τη στιγμή βιώνουν προβλήματα επιβίωσης. Άρα λοιπόν αυτοί είμαστε. Είμαστε ένας συνδυασμός που τον δημιουργήσαμε από μόνοι μας. Είναι ένας συνδυασμός ανεξάρτητος. Είναι ένας συνδυασμός που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό μας άτομα από όλους τους κοινωνικούς χώρους, από επιστήμονες, από κτηνοτρόφους, από αγρότες, από εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το δικό μας ψηφοδέλτιο δεν το συγκροτήσανε βουλευτές, δεν το συγκροτήσαν κόμματα, δεν το συγκροτήσαν σύλλογοι, το συγκροτήσαν ούτε παράγοντες, το συγκροτήσαμε από μόνοι μας. Κάναμε ένα δυνατό, ισχυρό ψηφοδέλτιο και η κοινή ομολογία όλων των πολιτών είναι ότι είναι το καλύτερο ψηφοδέλτιο. Ένα ψηφοδέλτιο που μπορεί αποφασιστικά να κάνει βήματα μπροστά, να συγκρουστεί με κατεστημένες αντιλήψεις και πρακτικές του παρελθόντος που δημιούργησαν μια μεγάλη στασιμότητα για το Δήμο Εορδέας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και ξέρετε γιατί? Καθαρά λόγια, καθαρές κουβέντες, κοιτώντας τα στα μάτια ότι εμείς δεν είμαστε εξαρτημένοι από πουθενά, δεν είμαστε δεδομένοι σε κανέναν, και όποιος δεν είναι δεδομένος μπορεί να κάνει βήματα σταθερά, αποφασιστικά, για να πάει μπροστά ο Δήμος Εορδέας, για να πάρει τη θέση που του ανήκει, τη δεύτερη μεγαλύτερη θέση στη Δυτική Μακεδονία. Τι θέλουμε να κάνουμε κλείνοντας? Θέλουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ζωντανέψουμε αυτόν τον Δήμο που σήμερα
βρίσκεται καθημερινά μαραζώνει. Ήρθαμε λοιπόν να ταράξουμε τα λιμνάζοντα νερά της αυτοδιοίκησης, να γίνουμε τα κακά παιδιά για να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης για τον Δήμο Εορδαίας, το μεγαλύτερο Δήμο στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα με τα λάθη και τις παραλήψεις που οι προηγούμενοι δημιούργησαν συνθήκες στασιμότητας, ένα Δήμο ανίσχυρο, ένα Δήμο που δεν τον υπολογίζει κανένας και είναι η πραγματικότητα, μα κανένας δεν υπολογίζει το Δήμο Εορδαίας. Και κύρια ευθύνη είναι αυτοί που περάσαν 25 χρόνια, αυτοί που ήταν στις στρογγυλές καρέκλες, αυτοί που δεν συγκρουστήκαν, αυτοί που δεν φέραν ένα αποτέλεσμα καλύτερο για το Δήμο, τους πολίτες και τις κοινότητες. Άρα λοιπόν εμείς πάμε μπροστά με προγραμματικό λόγο, με ισχυρή παρουσία, με ένα άριστο νέο ψηφοδέλτιο που έχει διάθεση για προσφορά, για σύγκρουση, με κατεστημένες αντιλήψεις του παρελθόνες. Ξέρετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι πατάμε γερά στα πόδια μας. Δεν είμαστε εξαρτημένοι. Μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα για το καλό του Δήμου μας, της κοινωνίας, των πολιτών. Μαζί σας θέλουμε να δημιουργήσουμε, μαζί σας θέλουμε να χτίσουμε το νέο σύγχρονο Δήμο Εορδαίας, τον πρώτο Δήμο στη Δυτική Μακεδονία. Τις επόμενες ημέρες σας καλώ σπίτι-σπίτι, πολίτη-πολίτη, να δημιουργήσουμε συνθήκες για να πάμε μπροστά, για να μην χάσουμε μία ακόμα τετραετία, για να πάμε στο δεύτερο γύρο, για να γίνουμε η δημοτική αρχή που θα φέρει τα αποτελέσματα για τους πολίτες, για τον Δήμο, για τις κοινότητες. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, για τη μεγάλη αυτή παρουσία σας στη μεγάλη δυνατή συγκέντρωσή μας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, μιας και μιλήσαμε για τον ωραίο και καλό συνδυασμό μας, το συνδυασμό λοιπόν νίκης, να σας παρουσιάσω τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, τους αυριανούς δημοτικούς συμβούλους που θα απολογούνται σε εσάς, στην κοινωνία, για να πάμε βήματα μπροστά. Εκλογική περιφέρεια Τολεμαΐδας. Αμανατίδης Νίκος, ελεύθερος επαγγελματίας. Αναγνώστου Κώστας, υπάλληλος ΔΕΗ. Προϊστάμενο. Γεια σου Κωνσταντίνη. Ο Ανδριάδης ο Γιάννης είχε ένα πρόβλημα υγείας και είναι στο νοσοκομείο. Του ευχόμαστε περαστικά και να είναι παρόν στον αγώνα για να πάμε βήματα μπροστά. Απασίδης Ιωάννης, καθηγητής, φιλόλογος. Αυτός είναι ο συνδυασμός μας, ο συνδυασμός νίκης. Αποστολίδης Χρήστος, συνταξιούχος, ΔΕΗ. Γούρι, γούρι. Η νίκη είναι δική σας. Βαβακά Ζωή, οικιακά αντιπρόεδρος φιλοζωικής οργάνωσης. Γουβεράκη Όλγα, σχολική τροχονόμος. Έλα Όλγα. Γρηγοριάδου Νικολέτα, η νεαρή μας νηπιαγωγός. Δαβίτης Παρασκευάς, αγρότης κτηνοτρόφος, ο άλλος νεαρός της υπόθεσης. Με αυτούς θα πάμε μπροστά, με την νεολαία και με τους έπειρους υποψηφίους. Δανιλίδη Μαρίνα, είναι απούσα
έχει κάποιες υποχρεώσεις. Δροσινού Καλαϊτζίδου, Αθηνά Αγρότησα, Ακτινοτρόφος. Ευγενίδου Κατερίνα, χειρούργος, οδοντίατρος. Ζεμπέκης Βασίλειος, τεχνολόγος, μηχανικός, πρώην αντιδήμαρχος, η εμπειρία του συνδυασμού. Ηλιάδου Κυριακή, συνταξιούχος, ΔΕΗ, πρώην υπάλληλος της ΑΕΒΑΛ. Έλα. Θεοδιορίδης Δημήτριος, ασφαλιστής σύμβουλος, ασφαλιστικός σύμβουλος. Θεοδωρίδου Κλεονίκη, ιδιωτική υπάλληλος. Είναι εκεί. Okay, είναι σε... Καρβουνιάρη Γιώτα, οικαστικά καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Κάτσιος Ευάγγελος, ελεύθερος επαγγελματίας. Έλα, Ευάγγελο. Λούτς Μαρία, οικιακά. Μάνου Λεωνίδας, ελεύθερος επαγγελματίας. Έλα, Λεωνίδα. Συνατά. Μαραπάς Κωνσταντίνος, συνταξιούχος. Πρώην εργαζόμενος ΑΕΒΑΛ και ΔΕΗ. Μαυρικάκη Παρασκευή, αρχιτέκτον τοπίου. Η άλλη νεαρή της υπόθεσης. Δυναμική. Παρουσία. Μίτκας Ευάγγελος, θερμοϊδραυλικός. Άλλη δυναμική παρουσία μας. Μίτος Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΔΕΗ Κόμανος. Γεια σου, Κώστα. Παγκαλίδης Ιωάννης, μηχανολόγος, υπάλληλος ΔΕΗ. Γιάννη. Παπαδόπουλος Ευστάθιος, άλλος νεαρός ποδοσφαιριστής. Πέιος Ιωάννης, συνταξιούχος ΔΕΗ ηλεκτρονικός. Να σε καλά. Πολιτίδου Δέσποινα, τεχνίτης ορυχείων, στέλεχος ασφαλείας. Άλλη μια δυναμική παρουσία με εθελοντισμό και προσπάθεια να πάμε μπροστά. Σαββίδης Γιώργος, κτηνοτρόφος, ελεύθερος επαγγελματίας. Γεια σου, Γιώργο. Σαχπαζίδου Μπέτη, καθηγήτρια Αγγλικών. Έλα, παιδιά. Σεβαστού Ρούλα, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Μία άλλη δυναμική παρουσία για να πάμε μπροστά. Σπότης Δημήτριος, χειρούργος, ουρολόγος, ο φίλος. Καλή επιτυχία. Σπυρίδου Ανδρονίκη, απόφυτος Βαλκανικών και Ανατολικών σπουδών.
το νοσοκομείο. Καδιλιώτης Ιωάννης, ποδοσφαιριστής, ο γνωστός παλέμαχος του Ερουδαϊκού και όχι μόνο. Τουρνά Δέσποινα, ιδιωτική υπάλληλος, άλλη μια σημαντική παρουσία. Τριανταφυλλίδου Ευθυμία Έφη, περιβαλλοντολόγος, μια δυναμική νεαρή παρουσία. Τρίκας Δημήτριος, οικονομολόγος, διευθυντής ΔΕΗ καταστήματος πωλήσεων Πτολεμαΐδας. Γεια σου Δημήτρη. Καλή επιτυχία. Χασιώτης Παναγιώτης, συνταξιούχος ΔΕΗ Ιεροψάλτης. Εκλογική Περιφέρεια Αγίας Παρασκευής, Γεωργίου Στέφανος Οικοδόμος. Έλα Στέφανε μας. Άλλη μια δυναμική παρουσία. Σαββαίδης Παντελής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Οικονομολόγος. Εκλογική Περιφέρεια Βερμίου, Ιωσιφίδης Μιχάλης, ηλεκτροσυγκολητής, μια δυναμική παρουσία. Παπαχρίστου Αναστάσιος, αγρότης, πύργη. Άλλος ένας φίλος υποψήφιος στο Βέρμιο, Χουρεμίδης Κωνσταντίνος, γιορτάζει, πολύχρονος, συνταξιούχος. Εκλογική Περιφέρεια Μουρικίου, Αμαρατίδης Σάβας, αγρότης κτηνοτρόφος. Γεια σου Σάβα, φίλε. Παπακοσταντίνου Κυριάκος, συνταξιούχος ΔΕΗ. Άσε καλά. Τσακυρίδου Στεφανίδου Άννα, σύμβουλος επιχειρήσεων, άλλη μία δυναμική παρουσία. Έλα μουλά. Εκλογική Περιφέρεια Βλάστης, Σακπαζίδης Αναστάσιος, συνταξιούχος. Έλα τα σου. Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, όπως είδατε έχουμε ένα πάρα πολύ αξιόλογο, σημαντικό ψηφοδέλτιο από όλη την κοινωνία και το κυριότερο, είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι με θέληση να πάμε μπροστά για το καλό του Δήμου Εορδαίας, της πόλης και των κοινοτήτων. Δουλειά, σπίτι, για να γυρίσουμε τον ήλιο, να πάμε μπροστά, να πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Σας ευχαριστώ. Τιμή μου.